Ρε εσύ, η κόρη μου έχει φάει η σφαίρα, νομίζει ότι μπαίνουμε σε μια σπηλιά και τι κάνουμε αυτέ τι εκπομπέ. Τι δεν μπαίνουμε. Πηλιά το λένε εδώ μεταξύ του. Ναι, ναι, ναι. Μα και εγώ έτσι τη είπα μια φορά. Μου λέει μπαμπά, τι είναι αυτό, γιατί είδε τι πέτρε και μου λέει τι είναι αυτό, μπαμπά. Και τη λέω είναι σπηλιά. Πόσε φορέ τη έχω πει πάω εδώ, πάω εκεί, δεν εντυπωσιάζεται ποτέ. Κάθε φορά που τη λέω πάμε να κάνουμε γύρισμα για την πηγού λέει Στη σπηλιά θα μπείτε <laughs> και θα ανοίξετε το κουτί. <laughs> <laughs> ναι, λοιπόν, Πάω να τα ανοίξουμε. Για να το παγικό κουτί. Έλα, βγάλω το να το βγάλω εγώ, ε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Μαγικό κουτί στη σπηλιά. Άντε να βρούμε και μια μαγική βραδιά. Mm. <laughs> Τι έγινε, πολύ ιστορικά παιχνίδια βγάζουμε αυτές τις μέρες. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να έχουμε και ένα soundtrack. Mm. Δεν θυμάμαι πως λένε αυτή τη <laughs> τραγουδίστη, Δήμητρα Παππίου. λένε. Αυτή η νύχτα μένει. Έμενε να έρθει εννοεί. Έλειπε. Έλειπε, ναι. ναι. Είναι η ιστορία του πρώτου διπλού του Ολυμπιακού στο Champions League. Σωστά. Ναι, ναι. Και εκείνη τη μέρα έχω βάλει τίτλο. Τη μέρα που θα γίνει ο αγώνα. Ναι. Έχει δηλαδή, κυκλοφορήσει το πρωί εφημερίδα και το βράδυ θα γίνει ο αγώνα. Αυτή η νύχτα μένει. Με μια φωτογραφία του Λεμονί. Ναι. Που είναι διτό. Ά, είναι... ή αυτή η νύχτα νυχτα που θα είναι η τελευταία που ο Ολυμπιακό δεν θα έχει διπλώσει στην Ευρώπη. Ναι. Και άρα θα κάνει διπλό ή αυτή η νυχταμένη που θα είναι ο Λεμπονής Λεμπονής τον <laughs> εγώ, <laughs> Η <laughs> επόμενη δεν θα τον βρει εκεί. Όντω ήταν έτσι. Ναι, η, η πληροφορία έτσι έλεγε. Ο Λεμονής μου έχει πει χρόνια μετά ότι ο ίδιος δεν είχε τέτοια ενημέρωση, αλλά το καταλάβαινε ότι όλο αυτό μπορεί να είχε πολύ μεγάλη βάση. Η ομάδα, λες, το νιωθέ, δηλαδή αν προσπαθήσεις τώρα να αποκωδικοποιήσεις εκείνη την εμφάνιση και ειδικά αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο και στο τελευταίο μισάωρο αυτού του παιχνιδιού. Λες ότι μπορεί όταν την αναλύεις να λες ότι στον ψυχισμό των ποδοσφαιριστών μπορεί να παίζει και αυτό. Ότι εδώ παίζουμε μπορεί να είναι και τελευταία παρτίδα του προπονητή μας. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι μια εποχή που στον Ολυμπιακό έχει πάει και ο Ήβιτς. Ναι. Και έχουν κόντρα ο Ήβιτς με τον αλλά είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί το καλοκαίρι, εκείνο το καλοκαίρι, ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, με την περιβόητη συνάντηση λεμονή κόκαλη στη Μύκονο, όπου ο λεμονή έχει πάει και έχει πει στον κόκαλη, έχουμε δει, πρόεδρε, έχουμε πάει ένα σωρό προαθλήματα, δεν λέει τίποτα να πάρουμε άλλο ένα, πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε μια ομάδα που να κάνει κάτι στην Ευρώπη. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει χρόνια στο Σαμπεσβίκ, δεν έχει καταφέρει τίποτα και δεν έχει καν Κάνει ένα εκτό έδρα μεγάλο μάτι που να έρθει διπλό. Έχει γίνει, αρχίζει και γίνεται ανέκδοτο. Το οποίο δεν είναι καθόλου απλό για έναν προπονητή να το διαχειρίζεται. Ναι, ναι. Καθόλου, καθόλου απλό. Και μάλιστα, στο παρελθόν, στο πρώτο πέρασμα του Λεμονή, έχει και αυτό βιώσει στο πετσί του όλη αυτή την ιστορία και με παιχνίδια όπω τη Λακορούνια που σοφαρίζεται στο 90 Φεύγα ο Ολυμπιακό και δεν κάνει το διπλό, γίνεται 2-2 και είναι αυτό προπονητή. Ή με τη Μακάμπι Χάιφα στην Κύπρο. Που όλοι λένε: Τώρα θα έρθει το πρώτο διπλό και δεν έρχεται ποτέ. Και φτιάχνει μια ομάδα ο Λεμονή που είναι φτιαγμένη για να παίξει στην Ευρώπη και όχι για να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλωστε, όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει με μια φιέστα για το προηγούμενο πρωτάθλημα που καταφέρει ο Ολυμπιακό. Που είναι μια φιέστα που έχουν πάει, είναι μισογεμάτο το γήπεδο. Ναι. Και οι περισσότεροι βρίζουν γιατί ο Λεμονή με τον Κόκαλη έχουν αποφασίσει να μην ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ιωβάννη. Ναι. Και να πουλήσουν τον Καστίγιο. Ναι. Και για του οπαδού του Ολυμπιακού αυτό είναι. στα όρια του Κάσο Μπέλη. Ναι. Δεν ξέρω αν οι παίχτε εκείνο το βράδυ φανταζόντουσαν ότι μπορεί μετά να φύγει ο λεμόνι να τα καταφέρουν. Αλλά γενικά έχει βγει πολύ εγωισμό στου προσφευστέ του Ολυμπιακού ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Να... Επιτέλου πρέπει να κάνουμε ένα διπλό. Αυτό όλο που λε φαίνεται πάρα πολύ στη στάση που έχει ο Ολυμπιακό μετά το 1-1, mm. όπου λε ότι μια ελληνική ομάδα παίζει εκτό έδρα με μια καλή γερμανική ομάδα, για ποιο λόγο να συνεχίζει να επιτίθεται. Ισοφαρίζει. Ναι, ισοφαρίζει, έχει χρόνο ακόμη, άρα θεωρητικά μπορεί η στρατηγική τη από πριν να είναι ότι από την στιγμή που το βρω τον κόλ και ισοφαρίσω, να πάω λίγο πιο συντηρητικά και να περιμένω τον τελευταίο 5 λεπτό, 7 λεπτό, να παίξω τον τζόγο μου και αν μου καθίσει να το πάρω. Δεν βλέπει αυτή τη στάση στον Ολυμπιακό. Τον βλέπει να πιέζει, να επιτίθεται και όταν δεν έχει την μπάλα. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι είναι μια ομάδα που θέλει να φύγει νικήτρια, όχι με το χ. Είναι ένα Ολυμπιακό που είναι από του καλύτερου που έχουν εμφανιστεί, όχι μόνο γιατί κάνει διπλό. Αρχότερα, σε εκείνη τη σεζόν κάνει διπλό και στο Ολύμπικο, ναι. Ή κάνει ματσάρα τρομερή στον Περναμπέο που χάνει μένει 4-2 από το Ρεάλ, αλλά παίζει με 10 παίκτε από νωρί και το έχει το μάτι μέχρι το Βαθιά γεράματα του αγώνα στο 2-2. Ναι. Και προσπαθεί να το κερδίσει, κερδίσει να κερδίσει τριάλου στο Περναμπέο με δέκα παίχτε. Και έχει και πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τζόντζεβιτ να κερδίσει. Αλλά είναι μια καλοφτιαγμένη ομάδα γιατί, γιατί έχει πολύ σπουδαίε προσωπικότητε. Γκαλέτη Κοβάσεβιτ είναι μεταγραφέ εκείνου του καλοκαιριού και οι άνθρωποι έχουν και παραστάσει και δεν καταλαβαίνουν. Ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. Η προσωπικότητά του είναι πολύ μεγάλη. Γιατί έχει πιθανότητα τον Πρένταρντ Τζόντζεβιτ σε μια από τι καλύτερε σεζών του. Σε εκείνο το μάτσο, ο Πρέντα Λοζόζοβιτ έχει παίξει δεξί, εξτρέμου. Ναι, ναι, δεξί, εξτρέμου. Απίθανο. Γιατί έχει τον Μπατσατζόγλου στο αποκορύφωμα τη καριέρα του. Γιατί έχει το Στολτίδι στην καλύτερη σεζόν τη καριέρα του. Και σε εκείνο το μάτ ήταν ο καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού. Και ένα μεγάλο μέρο στην απόδοση, στην ατομική απόδοση, ότι εδώ δεν κουβεντιάζουμε για μια ομαδική απόδοση που είναι πολύ καλή. Ειδικά στο δεύτερο αλλά. Αν, λες ποιου, αν αφαιρούσα ποιου μπορεί να άλλαζε, η πρώτη που θα σου έλεγα είναι ο Στολτίδης και ο Πατατζόγλου. Οι οποίοι παίζουν ε, ω δύο από τα τρία κεντρικά, half έω το εσωτερική μέση, μπροστά από το Εντέσμα. Ο Λίκο. Πεχτάρα. Ναι. Ο οποίο ε, ήταν η ειδοποιό διαφορά που λέμε σε αυτέ τι περιπτώσει στην καλή ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού εκτό έδρα, γιατί αυτό είναι το, το, μεγάλο πρόβλημα. Έχει νοικοπολίδη στα καρύδαρά του. Στο πρώτο μήχρονο έχει κάνει μια επεμβασάρα για να κρατήσει το, το 1-0 και να μην γίνει 2-0, που μετά δεν θα γύριζε ποτέ, στο τέλο του πρώτου μήχρονου. Γενικώ έχει, έχει, τον τρελολού Αλούα, ο οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο όμω. Γενικώ και τι δεν έχει τώρα, θα, θα ξεχνάω για κανέναν και δεν κάνει. Έχει πολύ ποιοτικού ποδοσφαιριστέ. Πώ την έχει ετοιμάσει ο Λεμονή στην ομάδα του και έχει αυτή την οτροπία ο Ολυμπιακό, δηλαδή μια ομάδα που δεν κοινικά όταν φεύγει από την Ελλάδα στο Champions League, η οποία φτάνει να βρίσκει το 1-1 και να συνεχίζει να μένει στο, στο, στη, στο χώρο τη μεσαία γραμμή και με την τάση να γίνει και ενοχλητική ακόμη και πιο ψηλά στο τερέν όταν έχει την μπάλα η Βέρντερ και πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και εκεί συνεχίζει και μένει εκεί. Δηλαδή αυτή όλη η νοοτροπία δεν είναι η συνηθισμένη ελληνική νοοτροπία. Το μάτς το κερδίζει πολύ η αλλαγή του Κοβάσεβιτς, η οποία είναι η αλλαγή την ώρα που γίνεται. Δεν υπάρχει νομίζω φίλος του Ολυμπιακού που έζησε εκείνο το μάτς από την τηλεοπτική μετάδοση που δεν έβρισε το έχω συζητήσει και με το Λεμονί το Λεμονί ναι. διότι αποφασίσει να βγάλει τον Καλέτη ναι. ο οποίο πέραν τον άλλο και πάρα πολύ καλό σύγχρονο. Ναι. Το ναι. και βγάζει τον Καλέτη στο έχει κάνει μια αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο πολύ νωρί, γιατί έχει τραυματιστεί ο Ντομή και έχει αναγκαστεί να κάνει αλλαγή και να πάει τον Ραούλ Μπράβο προ το όπερα αριστερό μπακ. Και η δεύτερη αλλαγή είναι έξω ο Γκαλέτη, μέσα ο Κοβάσεβιτ. Και όλοι οι Ολυμπιακοί βρίζουν, μα τον Γκαλέτη, μα είναι και σε χρονικό σημείο που είναι ένα-μυδέν το μάτσο. Και μπαίνει ο Κοβάσεβιτ και μετά από 1-1,5 λεπτό ο Ολυμπιακό βάζει γκολ. Ναι. Από ενέργεια του Κοβάσεβιτ, όπου κάνει ένα φοβερό σου παίρνει τον ένα. Ακόμα και ο Τζόρτζεβιτ τον έχω ρωτήσει και λέει. που είχε πολύ καλή σχέση με τον ε, Λεμονί ε, τότε και ήταν και πολύ. Ε, συζητούσε ο Λεμονί με δυο-τρει ποδοσφαιριστέ ναι. πολύ τα ματ. Ο Τζόρτζεβιτ λοιπόν λέει, όταν βλέπω και βγάζει τον Σκόρντο Λεμονί και, και μπαίνει ο Βάσοβιτς, λέω. τι κάνει τώρα. τι <laughs> είναι ναι, <laughs> <το δωρατήρα laughs> αυτό. Ότι. <χω> όταν δεν παίρνω την εντολή, να παίξω δεξιά μένω δεξιά. Πώ δεξιά. Εγώ <χει> δεξιά. Ναι. Εγώ δεξιά. <χει> Για να πάει ο Λουαλού αριστερά. Λε από αυτό, το... αυτό είναι το ματ που τον έβαλε πιο μέσα στην καρδιά των οπαδών του Ολυμπιακού το Λεμούνι ή το το ματ με τη Leverkusen στη Ριζούπολη. Εγώ λέω αυτό το ματ. Αυτό αυτό μακριά. Αυτό. Αυτό. Ήταν καημό το πρωτοδιπλό. Ναι, ναι. Ήταν καημό. Ήταν καημός. Και γενικώ μια αντιλωτική συνέντευξη που κάνει και πλάκα κιόλα. Γιατί είναι το μάτς, από εκείνη τη σεζόν και από εκείνα τα μάτς, έχει βγει το Σαρτάκης. Ναι. Και γελάει και ο ίδιος. Ε, γιατί... Εντάξει, τώρα, ο, 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 ο φίλος του Ολυμπιακού τότε ζούσε μεγάλα γλέντια στην δουλειά του, στο σχολείο πιτσινικάς. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ότι, α, πότε θα κάνετε ένα διπλό. Ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι τα νούμερα τότε, 17, 20, 25, πόσα ε, παιχνίδια χωρίς ε, διπλό. Και ήταν... Ε, μεγάλη αντίστοιχη αντιδράση στα πρόσωπα όσων είναι στο, στη Βρέμη, των φίλων του Ολυμπιακού. Ναι, λύτρωση. Ναι, είναι λύτρωση. Έχει δίκιο, έτσι είναι. Και εκείνη η ομάδα κάνει και φοβερό διπλό στο Ολύμπικο. περνάει στου 16, Champions League. γενικά με τη Βέρντερ εδώ κάνει επίση πολύ μεγάλο ματ. Κερδίζει 3-0, πάλι με τη <χω νελιά> το στολίτη μεγάλο μεγάλου πρωταγωνιστή. Γενικά έχει πολύ ωραίε ωραίες βραδιέ. Στο έχω πει, και την άλλη φορά με την αφορμή του αγώνα με τη Λεβερκούζεν. Ότι θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Λεμονή ω Έλληνα προπονητή. Γιατί η νοοτροπία που χτίζει στην ομάδα του είναι πολύ ξένη με αυτή που έχτιζε ο μέσο Έλληνα προπονητή εκείνη την εποχή. Το λέω αυτό γιατί έχει, έχει στα χέρια του μια ομάδα η οποία έχει υποφέρει ή δεν τα έχει καταφέρει ή έχει πλησιάσει πολύ κοντά. Πάντω ζει λίγο με, αυτή την, με τον Καϊμό να πετύχει ένα διπλό. Να. Και δεν το βλέπει στη συμπεριφορά τη ομάδα του με την αρνητική έννοια αυτό. Mm. Με την πίεση. Δεν το βλέπει το φάντασμα. Ναι, να, βλέπει τον θυμό ναι. ότι εδώ τώρα εγώ θα το ισιώσω το μάτι και θα το πάρω. Γιατί να. βρίσκεται πίσω στο σκορ Ολυμπιακό. Mm. Και στο λέω αυτό γιατί. Έβλεπα τις προάλληλνα τα ντοκιμαντέρ τη τότενα. Με τον Ζωσέ Μουρίνιο να πιπηλάει. Σκέψου, βγαίνει μέσα από μια προστατευμένη παραγωγή τη ίδια τη ομάδα. Ότι αυτό που προσπαθούσε να κάνει ήταν να του αλλάξει την οτροπία, να του κάνει νικητέ. Τι, τι του έλεγε πρέπει να σκληρίνετε, τι, να γίνετε κακά παιδιά, να γίνετε μπάσταρδοι, να χτυπάτε, να μην αρκείστε στο ένα-ένα. Και συζητάμε τώρα για ποδοσφαιριστέ εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και δεν τα κατάφερε. Mm. Γι' αυτό λέω ότι όταν βλέπει μια ελληνική ομάδα που δεν έχει πάει καλά στο Champions League εκτό έδρα, την έχει στα χέρια του ένα Έλληνα προπονητή και βάζει αυτή την οτροπία στο γήπεδο, θα στεκόμασταν αν δεν του είχε καθίσει το match. Πιθανόν όχι, αλλά του κάθισε. Ναι, εγώ δεν κοιτάζω το αποτέλεσμα. Κοιτάζω Ως τον τρόπο, το, το πώ το κατάφερε. Ντροπ. Και γι' αυτό λέω: Έχουμε δει Έλληνε προπονητέ πολλού. Τέτοια νοοτροπία δεν τη συναντά εύκολα. Πραγματικά ήταν μεγάλο φάντασμα. Τώρα ο, ο κόσμος κόσμο είναι μακριά από εκείνα τα χρόνια και δεν το καταλαβαίνει και δεν του έρχεται εύκολα. Θέλω να σου πω ότι ο Στολτίδη στο 1-2, όταν βάζει τον κολόμπα Τσατζόγλου, ναι λέει μετά από χρονιά μαρτυρία του είναι ότι ήταν τα πιο εφιαλτικά λεπτά τη ζωή μου, τη καρδιά μου τη μέχρι να κάνουμε το 1-3. Γιατί μονίμω το κεφάλι μου πάλευε στο συνεχίζουμε έτσι ή πάμε πίσω. Και συνεχώ έφερνε τι εικόνε. Ναι, άμα πάμε πίσω μπορεί να το φάμε. Ναι, αλλά άμα δεν πάμε πίσω μπορεί πάλι να το φάμε. Και ήταν όλο αυτό το πινκ-πονγκ για 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει το 1-3 και εκεί να πούν εντάξει τώρα. Κάναμε διπλό τέλο. Ήταν αυτό. Ότι... Αυτό είναι ακριβώ. Και όμω η αμφιβολία που είχαν μέσα στο κεφάλι του δεν του άλλαξε την αγωνιστική συμπεριφορά γιατί είχαν μπει σε αυτό το mode και δεν ήταν εύκολο να πατήσει το κουμπί να το, να το αλλάξει. Και έτσι από το mode αυτό έμειναν, έμειναν ψηλά. Ενώ στο, στο μυαλό του, στη σκέψη του, πολλοί ήταν: ο παπά, γυρίσατε, τώρα να το κρατήσουμε. Το γυρίσαμε, πάμε να το κρατήσουμε. Πάμε να το κρατήσουμε. Ε, ε, είχε αλλάξει. Μόλις είπες όλο το ζουμί της ιστορίας του πρώτου διπλού του Ολυμπιακού στο Champions League.